Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα. Με τη σειρά μου θέλω και εγώ να συγχαρώ τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων Διατροφολόγων και την Ομάδα Εργασίας Αθλητικής Διατροφής για τη διοργάνωση του πρώτου Συμποσίου Αθλητικής Διατροφής, για τις δυσκολίες που έχει πλέον η καθημερινότητα και οι συνθήκες διαβίωσής μας, προστίθενται αξιόλογες ενέργειες με επιστημονικό ενδιαφέρον που μπορούν να βοηθήσουν την πορεία εξέλιξης του αθλητισμού και συνολικά του χώρου της υγείας που ασχολείται με τη διατροφή. Εκπροσωπώντας το χώρο του αθλητισμού ως Ολυμπιονίκης, οφείλω να αναφέρω την ειδοποιώ διαφορά που υπάρχει σήμερα στο επίπεδο επαγγελματισμού των αθλητών σε σχέση με το παρελθόν. Ο σύγχρονος αθλητής Ολυμπιακού επίπεδου μπορεί κάλλιστα να παρομοιαστεί με έναν επαγγελματία υψηλού επίπεδου. Βασικός στόχος του είναι να ξεπερνά καθημερινά τα όρια του, σωματικά και ψυχικά, να διαχειρίζεται κατάλληλα τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του, ώστε να συνεχίζει με τις λιγότερες χρονικές καθυστερήσεις τη διαδρομή για την Ιθάκη του. Φυσικά η διαδρομή είναι δύσβατη και συχνά χρειάζεται να ακολουθεί κανείς το ένστικτό του για την πορεία που επιλέγει, είτε γιατί πρώτη φορά ανοίγει το δρόμο, είτε γιατί το τέλος της διαδρομής είναι επιμελώς κρυμμένο. Όμως, στην όλη διαδικασία ο αθλητής έχει συμμάχους. Αρρωγός της προσπάθειάς του είναι οι επιστημονικοί συνεργάτες ή αλλιώς η ομάδα υποστήριξης. Είναι οι ειδικοί που επιμελούνται τις διαφορετικές ανάγκες του και που σε συνεργασία με τον ίδιο διαμορφώνουν το συναλλικό πρόγραμμα προετοιμασίας. Έχω την πεποίθηση ότι λόγω του υψηλού πλέον επαγγελματισμού είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβιώσει κάποιος στον χώρο του αθλητισμού χωρίς την βοήθεια ανάλογων συνεργειών. Σε κάθε περίπτωση είναι ευχάριστο το γεγονός ότι η γνώση έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και έτσι πλέον οι νέοι αθλητές μπορούν να υποφεληθούν από την εξέλιξη των επιστημονικών ευρημάτων. Ειδικά το θέμα της διατροφής παίζει σημαντικότατο ρόλο στην επίδοση των αθλητικών επιτυχιών, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, και δίνεται η αντίστοιχη έμφαση ανάλογα με κάθε αγώνισμα. Στο αγώνισμα της ιστιοπλοείας ειδικότερα, η δυσκολία έγκυται κυρίως στο ότι διαφορετικές κατηγορίες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε σωματικό βάρος και δύναμη. Συχνά καλούνται οι αθλητές να αλλάξουν τη μυϊκή τους μάζα σε διάστημα ενός έτους. Στη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη συμβολή του ειδικού, αλλά και η ψυχολογική υποστήριξη του αθλητή, ώστε να μεταβεί από τη μία κατάσταση στην άλλη με συνειδητότητα και θετική συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα μιας συστηματικής παρακολούθησης από το διατροφολόγο-διαιτολόγο είναι εντυπωσιακά. Και προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ειρήνη Μπαρμπαρούτση και την κυρία Χριστίνα Καραγκούνη για τη συμβολή τους στις δύο Ολυμπιακές μου επιτυχίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και του Πεκίνου. Στο σημείο αυτό θέλω να δώσω έμφαση στην ανάγκη που υπάρχει να αντιμετωπιστεί ο αθλητής ολιστικά. Κάθε ξεχωριστό τμήμα του σώματός του έχει άμεση σχέση με το σύνολο και συνήθως το ένα επηρεάζει το άλλο. Η ομάδα υποστήριξης οφείλει να είναι ευαισθητοποιημένη, ώστε να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες που προκύπτουν και να δρά με στόχο τη συνολική ισορροπία του αθλητή. Τέλος, θέλω να αναφερθώ συνοπτικά στο θέμα των νέων και του ρόλου της σωστής διατροφής για τη διασφάλιση της υγείας τους. Δυστυχώς, η χώρα μας πρωτεύει στα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας. Ως γονέας αντιλαμβάνομαι ότι η ενημέρωση και οι καθημερινές διατροφικές συνήθειες ξεκινούν από την οικογένεια. Γιατί λοιπόν σήμερα που η σωστή πληροφόρηση με τη βοήθεια του διαδικτύου είναι προσιτή σε όλους, τα ποσοστά ανάλογων μελετών είναι δυσάρεστα? Πόσο συνειδητοποιημένοι είμαστε όταν καταναλώνουμε υγιεινές θρεπτικές τροφές? Πόση αξία δίνουμε στο χρόνο που απαιτείται για να απολαύσουμε ένα γεύμα? Τι επιθυμίες προβάλλουμε σε ένα διαιτολόγιο? Σας αφήνω με αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς και θέλω να σας συγχαρώ για μία ακόμη φορά για το σημερινό συμπόσιο και να ευχηθώ καλή συνέχεια και του χρόνου.